Η κινητικότητα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ενημερώνει χώρες στη Μέση Ανατολή για το σχέδιο του Τζον Μπάιντεν. Συνδεόμαστε με την Ουάσιγκτον και τον Μιχάλη Ιγναντίου για να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών Άντρονι Μπλίνκεν ξεκίνησε τηλεφωνικό διπλωματικό μαραθώνιο με ομολόγους του που έχουν κάποια επιρροή στη Χαμάς, με μοναδικό στόχο την άμεση αποδοχή του οδικού χάρτη από την τρομοκρατική οργάνωση όπως τη χαρακτηρίζει το State Department. Η Αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι το μείζον πρόβλημα είναι η Χαμάς, που ξεκίνησε, όπως λέει, αυτόν τον τελευταίο κύκλο αίματος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος οδήγησε σε απώλειες ζώων, χιλιάδων αμάχων, κυρίως παιδιών και γυναικών. Έτσι, ο κύριος Μπλίνκεν απέτησε τη χωρίς καθυστέρηση θετική απάντηση της ηγεσίας της Χαμάς σε ένα πολύπλοκο σχέδιο, πρέπει να πούμε, στάλο που η Ουάσιγκτον πιστεύει πως θα έχει κατάληξη το τέλος του πολέμου. Στο πλαίσιο αυτού του διπλωματικού μαραθωνίου, είχε από το υπουργικό αεροπλάνο, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από την Πράγα, συνομιλίες με τους υπουργούς εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και της Τουρκίας, με τους πρώτους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας. Η συζήτηση αφορούσε κυρίως την επόμενη μέρα, διότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να παίξει σοβαρό ρόλο στην επιβολή της ειρήνης, ειδικά από το Ριάτ, ζητά την αναγνώριση του Ισραήλ σε μία λύση δύο κρατών, όπου οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνοι θα ζουν, όπως είπε, δίπλα-δίπλα, χωρίς πολέμους και κρίσεις. Ο κύριος Μπλίνκεν ανέλησε στους ομολόγους του την πρόταση για την επίτευξη άμεσης κατάβασης του πυρός, την εξασφάλιση της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η συμφωνία θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό το λαό της Γάζας, μεταξύ άλλων μέσω μιας μαζικής εισρωής ανθρωπιστικής βοήθειας, της επιστροφής των Παλαιστινίων στη Βόρεια Γάζα και της έναρξης της ανοικοδόμησης. Υπογράμμισε ότι η πρόταση είναι προς το συμφέρον τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων και τόνισε ότι η Χαμάς πρέπει να αποδεχθεί η συμφωνία. Τώρα, με το Χακά Φιτάν η συζήτηση ήταν διαφορετική. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο κύριος Μπλίνκεν είπε στον Τούρκο ομολογό του ότι η Χαμάς πρέπει να αποδεχθεί τη συμφωνία και ότι κάθε χώρα που έχει σχέση με τη Χαμάς πρέπει να την πιέσει ή να το κάνει χωρίς καθυστέρηση. Η τελευταία φράση, στάλο, είναι όλα τα λεφτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Μεγαλώνουν όλο και περισσότερο οι φόβοι.